Το μικρό θέατρο στο δεύτερο πρόγραμμα. Στο μικρό θέατρο του δεύτερου προγράμματο θα ακούσετε το μονόπραχτο του Ζαν Κοκτώ, Η ανθρώπινη φωνή. Το έργο ερμηνεύει η πρωταγωνίστρια του Εθνικού Θεάτρου, Μέρια Αρώνη. Μουσική επιμέλεια, Μπούλη Κυριακάκη Λουκίσα. Ρύθμιση ήχου, Γρηγόρη Γίγα. Ραδιοφωνική σκηνοθεσία, Στέλιου Παπαδάκη. Εμπρός, εμπρός, εμπρός Όχι κυρία μου, κλείστε, μας συνέδεσαν κατά λάθο. Εσείς να κλείστε κυρία μου Εμπρός, κέντρο Όχι σας λέω, δεν είμαι ο γιατρός Μιθ 08, όχι 07, εμπρός Θεέ μου αυτό καταντάει πια γελίο, εμένα ρωτούν, δεν έχω ιδέα Εμπρός, μα κυρία μου τι θέλετε να κάνω, εγώ φταίω Μα τι λέτε τώρα, εμπρός, κέντρο Όλο με διακόπτουν και δεν μπορώ να μιλήσω. Θα μου μιλούν ένα σωρό άλλοι άνθρωποι στην ίδια γραμμή. Εμπρός, εσύ είσαι, εσύ, ναι, ναι, δεν ακούω καλά, είσαι μακριά, είσαι πολύ μακριά, εμπρός. Αχ, θα μου είναι φοβερό, ακούω τόσες άλλες ομιλίες, πάρε με πάλι, ακούς, πάρε με πάλι, εμπρός, πάρε με πάλι, λέω, πάρε με πάλι, δεν ακούω. Σα παρακαλώ, κυρία μου, κλείστε το τηλέφωνο σα. Σα καταλαβαίνω, δεν είμαι ο γιατρό Μιθ. Εμπρό! <Τι> Α! Εσύ. Επιτέλου. Ναι. Ναι, πολύ καλά. Εμπρό. Ναι. Ήταν αληθινό μαρτύριο να σε ακούω μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Όχι, είμαστε τυχεροί. Ναι. Τώρα μόλις γύρισα πριν 10 λεπτά. Έφαγα έξω, ναι. Στο σπίτι της Μάρθας. Τώρα θα είναι 11 και τέταρτο. Σπίτι σου είσαι. Γιατί δεν κοιτάς το κρεμές. Oh, το φαντάστηκα. Ναι, αγάπη μου. Ναι. Χτες το βράδυ. Α, oh, το βράδυ πλαγιάσα αμέσως. Και επειδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ, πήρα ένα χάπι. Όχι, όχι, ένα. Ένα, μονάχα ένα. Στις εννιά. Με πονούσε λίγο το κεφάλι. Όχι, ύστερα μου πέρασε. Η Μάρθα ήρθε το μεσημέρι και έφαγε μαζί μου. Ε, ύστερα πήγα στα μαγαζιά. Γύρισα σπίτι. <χαι> ναι, έβαλα όλα τα γράμματα μέσα στην κίτρινη τσάντα. Ήθελα... Τι? Ω oh, ναι. Oh, ναι, όχι, όχι. Μην ανησυχείς, πολύ δυνατή. Στορκίζομαι. Κάνω πολύ, πολύ κουράγιο. Ναι, ύστερα αντίθηκα. Πέρασε η Μάρθα να με πάρει και τώρα να με. Μόλις γύρισε από το σπίτι της. <laughs> το ροζ μου φόρεμο με τη γούνα. Ναι, και το μαύρο μου καπελάκι. Το φοράω ακόμα. <laughs> όχι, όχι, δεν καπνίζω. Όχι, καπνίσα μόνο τρία τσιγάρα. Αλήθεια. Αλήθεια σου λέω, ναι. Τι καλό που Και εσύ τώρα γύρισες. Έμεινε στο σπίτι. Ποια δίκη. Α, ναι. Ναι, αγάπη μου, δεν πρέπει να κουράζεσαι. Εμπρό! Εμπρό, μη διακόπτετε, παρακαλώ. Εμπρό! Εμπρό, αγάπη μου! Ακού, αν μα διακόψουν, πάρε με πάλι. Αμέσω πάρε με. Μα βέβαια. Εμπρό! Τι είπε. Η τσάντα. Ναι. ναι. Τα γράμματά σου και τα δικά μου, ναι. Μπορεί να στείλει να τα πάρουν όποτε θε. Ναι. Λίγο σκληρό, καταλαβαίνει. Ω, ναι, αγάπη μου, ναι. Ναι, δεν χρειάζεται να δικαιολογηθεί, εσύ είναι φυσικό. Εγώ είμαι ανόητη, όχι εσύ. Είσαι χρυσό. Είσαι χρυσό, λέω χρυσό. Ναι, κι εγώ δεν το πίστευα πω θα ήμουν τόσο γενναίο. Δεν χρειάζεται να με θαυμάζει. Ζω λιγάκι σαν υπνοβάτη. Δίνω, με βγαίνω, γυρίζω πίσω, όλα μηχανικά. Αύριο μπορεί να μην είμαι και τόσο γενναία. Εσύ, εσύ όχι αγάπη μου Όχι Δεν σου κατηγορώ τίποτα Εγώ θα Άκουσέ ε... με Πώς Ο απέναντίες. όχι 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 σε παρακαλώ Είχαμε συμφωνήσει πως θα είμαι στυλικρινής ο ένας τον άλλον Και θα ήταν έγκλημα αν έφευγες Χωρίς να με έχεις προετοιμάσει Δεν θα μπορούσα να τάξη το χτύπημα Ενώ έτσι Είχα καιρό να συνηθίσω Είχα καιρό να καταλάβω Ναι ναι Θέατρο Ποιο εγώ. Εγώ σου παίζω θέατρο. Μα δεν με ξέρει. Θα μπορούσα να μη Όχι. Πολύ ηρεμή. Άλλωστε θα το καταλάβαινε. Λέω, θα το καταλάβαινε από τη φωνή μου σου, κρύβα τίποτα. Όχι, όχι. Αποφάσισα να είμαι γενναία και θα είμαι. Όχι, όχι. Όχι, άκουσε, δεν ήταν το ίδιο. Όχι. Μπορεί. Όσο και αν το περιμένει κανεί, το χτύπημα του έρχεται ξαφνικά. Ο τα παραλέ. Είχα τον καιρό να προετοιμαστώ. Ναι, είχε την καλοσύνη να με γεμίσει χάδια, να με νανουρίσεις. Ο ερωτά μα είχε να αντιμετωπίσει πολλά εμπόδια. Είμαστε υποχρεωμένοι να αντισταθούμε. Έπρεπε ή να αρνηθούμε πέντε, πέντε ευτυχισμένα χρόνια ή να δεχτούμε όλου του κινδύνου. Όχι, δεν είχα πιστέψει ποτέ πως όλα θα πήγαιναν καλά. Ναι, πάντα πληρώνεται ακριβά μια ανεκτήμητη χαρά. Έτσι είναι. Εμπρός, είπα ανεκτήμητη και δεν μετανιώνω. Όχι, δεν μετανιώνω για τίποτα, για τίποτα, για τίποτα. Όχι. Όχι, δεν έχεις δίκιο. Δεν, δεν έχεις δίκιο. Ή, ή, ήθελα να ζήσω σαν τρελή και να έχω έναν τρελό έρωτα αγάπη μου. Άκουσε, εμπρό. Αχ, μου. Ναι. Να σου εξηγήσω, αγάπη μου. Όχι, όχι, άσε με, άσε με να σου εξηγήσω. Μην κατηγορεί τον εαυτό σου. Το λάθο ήταν μονάχα δικό μου. Ναι, ναι. Θυμάσαι την Κυριακή στις Βερσαλίε και το γραμματάκι. Λοιπόν, εγώ θέλησα να έρθω. Εγώ σου κλείσα το στόμα. Εγώ σου είπα πω δεν με πειράζει. Όχι, 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 όχι σε αυτό είσαι άδικος. Είσαι άδικος μαζί μου, εγώ, εγώ τηλεφώνησα πρώτη. Όχι την τρίτη. Ήταν τρίτη, ναι. Είμαι βέβαιη. Τρίτη 17. Το τηλεγράφημά σου έφτασε δεύτερα βράδυ στις 28 του μηνό. Μπορούσα νομίζει να ξεχάσω την ημερομηνία. Τι? Τη μητέρα σου, γιατί. Ω, δεν αξίζει το κόπο. Δεν ξέρω ακόμα. Ναι ίσως Όχι όχι τώρα αμέσω. Εσύ Τι Αύριο Α... Δεν ήξερα πως όλα έγιναν τόσο γρήγορα ε, Τότε στάσου Στάσου είναι πολύ απλό Α, Αύριο το πρωί ο Σάκος Θα είναι στο θηρορό Ο Ζωζεφ μπορεί να περάσει να τον πάρει Ο εγώ Εγώ τι να σου πω εγώ ίσως μείνω εδώ, ίσως πάω να περάσω λίγες μέρες στην εξοχή στη Μάρθα. Εδώ είναι, ναι. Είναι σαν μια ψυχή που δεν βρίσκει ανάπαψη. <laughs> Χθε πήγαινα, ερχόταν όλη τη μέρα από το χώρο στην κρεβατοκάμαρα. Με κοίταζε, σήκωνε τα αυτιά, άκουγε, σέψαχνε παντού. Έμοιαζε σαν να με κατακρίνει που δεν σηκωνόμουν να ψάξω μαζί του. Όχι, καλύτερα είναι νομίζω να τον πάρει. Αν πρόκειται να είναι δυστυχισμένο. Ω, oh, εγώ. Oh. Δεν είναι ζώο για μια γυναίκα, όχι. Δεν θα τον περιποιηθώ καλά, όχι. Δεν θα τον βγάζω. Καλύτερα να μείνει μαζί σου, όχι. Θα με ξεχάσει γρήγορα. Να δεν βαριέσαι. Θα δούμε, θα δούμε. Θα... Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Καλά, θα πεις πως είναι το σκυλί κάποιου φίλου σου. Αγαπάει πολύ τον Ζωζέφ. Θα έρθει αυτός να τον πάρει. Ακούω. Θα του φορέσω το κόκκινο λούρι. Ναι, ναι. Θα δούμε. Ναι, αγάπη μου. Αγάπη μου. Σύμφωνη. Μα ναι, αγάπη μου. Ποια γάντια. Τα γάντια με τη μάλινη φόδρα που τα έχεις για το αυτοκίνητο. Ω, δεν ξέρω, δεν τα είδα. Πιθανό θα κοιτάξω. Περιμένεις μια στιγμή. Μην αφήσεις να μας διακόψουν. Εμπρο, εμπρο, όχι, όχι. Έψαξα στο κομωδίνο πάνω στην πολυθρόνα, στο διάδρομο, παντού δεν τα βρίσκω, όχι. Ακού, θα ξανακοιτάξω. Μα είμαι βέβαιη, δεν είναι εδώ. Αν τύχει και τα βρω αύριο το πρωί, θα τα αφήσω στο θηρόρόρό μαζί με το σάκο. Ακού, αγάπη μου, τα γράμματα. Ναι, τα γράμματα. Ναι, θα τα κάψει. Θα σου ζητήσω μια μικρή χάρη, πολύ ανόητη. Όχι, κοίτα. Ήθελα να σου πω Αν τα κάψεις Θα ήθελα να φυλάξει τη στάχτη Μέσα στο κοκαλένιο το κουτάκι που σου είχα χαρίσει Για τα τσιγάρα σου Εμρός, ε, ε, όχι Όχι Όχι, όχι, είμαι πολύ κουτί Συγχώρεσέ με, ήμουν πολύ γενναία Πολύ γενναία Ό, ό, «Όχι, τέλειωσε. Όχι τώρα να σκοπίζω τα μάτια μου, όχι. Θα ήθελα, ξέρεις, θα ήθελα να την έχω αυτή τη στάχτη. Αυτό είναι όλο τίποτα άλλο. Τι καλός που είσαι. Πες μου, φοράς τη ρόμα σου. Θα πλαγιάσεις. Δεν πρέπει να δουλεύεις τόσο αργά. Πρέπει να κοιμηθείς. Το πρωί πρέπει να ξυπνήσει πρωί. Εμπρό, 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 εμπρό. Τώρα μ' ακού. Μιλάω δυνατά. Μ' ακού. Λέω. Μ' ακού. Περίεργο, εγώ σ' ακούω. Σ' ακούω σαν να ζουν μέσα στο δωμάτιο. Εμπρό, εμπρό. Επιτέλου. Εγώ τώρα δεν σ' ακούω, ναι. Ναι, σ' ακούω πολύ μακριά. Εσύ μ' ακού. <laughs> Είδες ο καθένας με τη σειρά του Όχι, όχι, μην κλείσεις Εμπρός, μιλάω δεσποινής, μιλάω Α, τώρα σ' ακούω Ναι, τώρα σ' ακούω έκτακτα Ναι, ήταν δυσάρεστο Σαν να έχει πεθάνει κανείς Ακούει και δεν τον ακούν Όχι, όχι, όχι με πολύ καλά Και είναι απίστευτο μάλιστα πως μας αφήνουν να μιλάμε το σύνορα Συνήθως διακόπτουν μετά από τρία λεφτά και σου δίνουν κατόπιν ένα αριθμό λάθος ναι, ναι, ακούω καλύτερα από πριν. Ναι, αλλά το τηλέφωνο σου κάνει ένα βουητό. Θα έλεγε κανείς πως δεν είναι το δικό σου τηλέφωνο. Σε βλέπω, ξέρεις. Πιο μαντήλι στο λαιμό. Στάσου, στάσου. Το κόκκινο. Είσαι ακουμπισμένος στα αριστερά. Έχει σηκωμένα τα μανίκια. Στα αριστερό χέρι. Α, κρατάς το ακουστικό. Στο δεξί στο... Ναι, στο δεξί το στυλός, Σχεδιάζεις πάνω στο χαρτί πρόσωπα, καρδιές, άστρα. <laughs> Γελάς. <laughs> Βλέπεις έχω μάτια αντί για αυτιά. <laughs> Όχι. Όχι, εσύ με με κοιτάζεις. <laughs> Αν φοβάμαι. Όχι, δεν φοβάμαι. Είναι κάτι χειρότερο από αυτό. Έχω ξεσυνηθίσει να κοιμάμαι μόνη μου ναι. Ναι, ναι. Ναι. Στο υπόσχομαι. Στο υπόσχομαι. Είσαι καλός, καλός. Πολύ καλός. Δεν ξέρω. Αποφεύγω να κοιτάζομαι στον καθρέφτη. Δεν τολμώ να ανάψω το φως στο μπάνιο. Χτες βρέθηκα πρόσωπο με πρόσωπο με μια γριά. Όχι, όχι μια γριά αδύνατη μάσπρα μαλλιά και ένα πλήθο μικρέ ρητίδε. Καλοσύνη σου. Ω αγάπη μου, θαυμάσιο πρόσωπο. Είναι μια φράση πολύ καλλιτεχνική. Προτιμούσα όταν μου έλεγε Για δε σε ένα προσωπάκι μου. Μάλιστα κύριε, αστιαβόμουν. Ανόητο που είσαι. Ευτυχώς Ευτυχώς που είσαι αδέξιος και που μ' αγαπάς Γιατί αν δεν μ' αγαπούσες και ήσουν επιδέξιος Το τηλέφωνο θα γινόταν ένα φοβερό όπλο Ένα όπλο που δεν αφήνει ίχνη Ούτε κάνει θόρυβο Εγώ κακιά Εμπρός Εμπρός αγάπη μου Αγάπη μου μ ακούς Πού είστε ε? Εμπρός Εμπρός δεσποινής Εμπρός Δεσποινής μας διακόψαν. Εμβρός, Εμβρός δες ποιος μας διακόψαν. Δεν ξέρω δηλαδή. Ναι, ακούστε. Πασί μηδέν τέσσερα κομμένα. Περιμένω. Εμβρός, Εμβρός. Μηδέν τέσσερα κομμένα. Όχι κομμένο έξι κομμένα. Πασί, πασί. Ναι. Εμβρός, Εμβρός. Πασί μηδέν τέσσερα κομμένα. Ανέ. Εσύ είσαι, Ζωζεφ. Η κυρία. Μιλούσαμε με τον κύριο και μας διάκοψαν. Δεν είναι εκεί. Ναι. Ναι. Α, δεν θα γυρίσει απόψε. Α, ναι. Τι, τι αλήθεια. Τι ανόητη που είμαι. Ο Ζωζέφ ξέρει, ο κύριο μου τηλεφωνούσε από ένα εστιατόριο. Μα διάκοψαν και εγώ παίρνω τώρα αφηρημένη το σπίτι. Με συγχωρεί, Ζωζέφ Σε ευχαριστώ. Ω ναι, σε ευχαριστώ, ναι, ναι. Καληνύχτα. Αμπρό. Α, εσύ, αγάπη μου. Ναι, μα διάκοψαν. Όχι, όχι, περίμενα. Το τηλέφωνο χτυπούσε, έπαιρνα το ακουστικό και δεν ήταν κανένα. Ασφαλώς, δίχω άλλο. Νιστάζει, ε. Καλοσύνη σου να τηλεφωνήσει. Λέω. Καλοσύνη σου να τηλεφωνήσει. <laughs> όχι. Όχι, εδώ είμαι, εδώ είμαι. <laughs> Τι. Συγχώρεσέ με, είναι γελίο. Όχι, τίποτα, τίποτα. Δεν έχω τίποτα, στορκίζομαι. Τίποτα. Κάνεις λάθος, όχι. Όχι, είμαι όπως και πριν. Μόνο καταλαβαίνεις. Μιλούμε, μιλούμε. Ξεχνάμε πώς πρέπει να σταματήσουμε, να κλείσουμε το τηλέφωνο. Να ξαναπέσουμε στο κενό. Στο σκοτάδι. Λοιπόν... Άκου, αγάπη... Δεν σου είπα ποτέ ψέματα. Ναι, το ξέρω, το ξέρω, σε πιστεύω. Όχι, όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Όχι, το λέω επειδή τώρα δά. Δα... Ναι, τώρα δά σου είπα ψέματα. Τώρα δά στο τηλέφωνο, ναι. Το ξέρω πω δεν έχω πια τίποτα να ελπίζω. Αλλά με τα ψέματα δεν καλυτερεύει κανεί τη μοίρα του. Και ύστερα, δεν μ' αρέσει να λέω ψέματα, δεν μπορώ. Δεν θέλω να σου λέω ψέματα. Ακόμα και αν είναι για το καλό σου. Όχι, τίποτα το σοβαρό, αγάπη μου. Όχι, μην ανησυχεί. Μόνο... Μόνο... που σου είπα ψέματα όταν σου περιέγραψα το φόβο. Το φορεμά μου, ναι, όχι. Και όταν σου είπα πω έφαγα στο σπίτι τη Μάρθας, Όχι, δεν έφαγα καθόλου. Ούτε φορώ το μου φόρεμα. Όχι. Εγώ ρηγμένο ένα πανοφόρι πάνω από το νυχτικό μου. Γιατί περιμένοντα το τηλέφωνο σου και κοιτάζοντα ώρε-ώρε το τηλέφωνο περπατώντα κάτω πάνω, κάτω πάνω, νόμιζα πω θα τρελαθώ. Έβαλα λοιπόν ένα παλτόκι και ήμουν έτοιμη να βγω. Να πάρω ένα ταξί, να έρθω να περιμένω κατά τα παράθυρά σου. Να περιμένω. Να περιμένω τι, δεν ξέρω. Έτσι, να περιμένω. Έχει δίκιο. Ναι, ναι, σ' ακούω, σ' ακούω. Θα είμαι φρόνιμη, Σ' ακούω. Καλά θα απαντήσω σε όλα Στορκίζω Εδώ Όχι δεν έφαγα τίποτα Δεν μπορούσα Ήμουνα πολύ άρρωστη Χθες το βράδυ θέλησα να πάρω ένα χάπι για να κοιμηθώ Και είπα μέσα μου πως αν έπαιρνα περισσότερα Θα κοιμόμουν καλύτερα Και πως αν τα έπαιρνα όλα θα κοιμόμουν δίχως όνειρα Δίχως ξυπνημό θα ήμουν νεκρή. Πήρα δώδεκα. Μέσα σε ζεστό νερό. Και είδα ένα όνειρο. Όχι είδα. Είδα αυτό που μου συμβαίνει. Πετάχτηκα. Ξύπνησα. Και πετα... πετάχτηκα ευχαριστημένη γιατί ήταν μοναχά όνειρο. Και όταν θυμήθηκα πως ήταν αλήθεια. Πως ήμουν μόνη μου. Πως δεν είχα κουμπισμένο το κεφάλι μου στον ώμο σου. Αισθάνθηκα πως δεν μπορώ πια. Πως δεν μπορώ πια να ζήσω. Δεν ένιωθα πια την καρδιά μου να χτυπάει. Και ο θάνατος δεν ερχόταν. Και καθώς η αγωνία μου ήταν αφόρητη, ύστερα από μια ώρα τηλεφώνησα στη Μάρθα. Δεν είχα κουράγιο να πεθάνω μόνη. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Όχι. Ήταν τέσσερις το πρωί. Ναι. ήρθε με το γιατρό που κάθεται στην πολυκατοικία τους. Φαίνεται πως είναι πολύ δύσκολο να δηλητηριαστεί κανείς και πως γίνεται πάντα κάποιο λάθος στην ποσότητα. Εμπρός, εμπρός, ακούω μουσική, λέω ακούω μουσική. <χω> λοιπόν, θα πρέπει να χτυπήσει τον τοίχο να του πει <χω> να μην παίζουν ραδιόφωνο τέτοια ώρα οι γείτονε. Έχουν αποκτήσει κακές συνήθειες επειδή δεν έμενες ποτέ σπίτι σου γι' αυτό. <laughs> Περίτω. <laughs> Εξάλλου ο γιατρός της Μάρθας θα ξανάρθει αύριο. <laughs> όχι αγάπη μου είναι καλός γιατρός και θα πειραχτεί αν φέρω άλλον. Όχι μην ανησυχείς όχι. Μα ναι. Ναι. Ναι θα σου πω τα νέα μου. Ναι. Καταλαβαίνω. Άλλωστε αυτή τη φορά είμαι γυναίκα. Πολύ γυναίκα. Τι? Μα βέβαια. Αν δεν. Τι λε τώρα, αν δεν μου είχε τηλεφωνήσει, θα είχα πεθάνει. Όχι, όχι, στάσου, στάσου. Στάσου, στάσου, στάσου. Στάσου να βρούμε έναν τρόπο. Στάσου, συγχωρέσαι με. Το ξέρω πω αυτή η σκηνή σου είναι ανυπόφορη και πω είσαι πολύ υπομονετικό, αλλά προσπάθησε να με νιώσει. Υποφέρω, υποφέρω. Αυτό το σύρμα είναι το τελευταίο πράγμα που μα ενώνει. Προχθές το βράδυ... Ναι. Κοιμήθηκα με το τηλέφωνο κοντά μου. Όχι μέσα στο κρεβάτι μου. Ναι. Ξέρω, είμαι γελία. Είναι πέντε χρόνια τώρα που ζω από σένα. Που είσαι ο μόνος αέρας που μπορώ να αναπνέσω. Που περνάω τον καιρό μου περιμένοντας εσένα. Που φαντάζομαι πως πέθανες αν αργήσεις λίγα λεφτά. Που πεθαίνω με το θάνατό σου. Που ζωντανεύω μόλις εδώ πάλι να έρχεσαι. Και πεθαίνω από φόβο. Μήπως φύγεις. Αυτή τη στιγμή αναπνέω επειδή μου μιλάς. Αν κλείσεις μου κόβεις την ανάσα. Σύμφωνη αγάπη μου, ναι. Ω, κοιμήθηκα για την πρώτη νύχτα. Ο γιατρός το είπε, κοιμάται κανείς την πρώτη νύχτα. Η συμφορά είναι ακόμα καινούρια, την ανέχεσαι. Το φοβερό είναι η δεύτερη νύχτα χτες και η τρίτη απόψε. Σε λίγα λεπτά και αύριο και μεθαύριο και τόσες μέρες που θα κάνω τι θε μου τι και αν υποθέσουμε πως κοιμηθώ υπάρχουν τα όνειρα και το ξύπνημα και να φας και να σηκωθεί και να πληθεί και να βγεις και να πας πού και να πας πού... Όχι γλυκιά μου αγάπη, όχι. Όχι είναι γιατί δεν είχα ποτέ άλλη απασχόληση από σένα. Τι. Όχι, όχι. Δεν έχω ανάγκη από κανένα. Να ξεχάσω. Θα σου ομολογήσω κάτι. Δεν είναι πολύ ποιητικό, μα είναι αλήθεια. Από εκείνη την περίφημη Κυριακή, η μόνη στιγμή που μπόρεσα να ξεχάσω ήταν στον οδοντογιατρό, όταν μου άγγιξε ένα νεύρο. Ναι, Μόνη 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 Όχι Όχι δεν ξέρει κανείς ποτέ απέναντίως Εμπρός Εμπρός σας παρακαλώ Κυρία μου κλείστε Κλείστε εμπρός Μα όχι δεν κάνουμε τους έξυπνους Εμπρός σας λέω Κλείστε Όχι αγάπη μου μύθη μόνης έκλεισε Πώς θύψεις Α, μα εσύ δεν είσαι σαν τους άλλους άντρες Άκου Προχτές συνάντησα τη Β' σίγμα, ξέρεις, δεν σου λέω το όνομα Με ρώτησε αν έχεις αδερφό Κι αν είσαι εκείνος που αναγγέλουν το γάμο του <laughs> Γιατί να με πειράξει Η αλήθεια Ναι Μου φάνηκε σαν συλληπιτήρια Είπα πως είχα κόσμο στο σπίτι και έφυγα. Οι άνθρωποι δεν σε το συγχωρούν όταν τους εγκαταλείπεις. Κι εγώ είχα εγκαταλείψει σιγά σιγά όλο τον κόσμο. Δεν ήθελα να χάνω ούτε μια στιγμή από σένα, από μας. Το ίδιο μου κάνει. Ας λένε ό,τι θέλουν. Δεν καταλαβαίνουν την καταστασή μα. Οι άλλοι οι αγαπιούνται ή μισούνται. Οι χωρισμοί είναι χωρισμοί. Δεν θα τους κάνεις ποτέ να νιώσουν ορισμένα πράγματα. Θεέ <ΣΣ> μου... Όχι τίποτα. Τίποτα να μιλώ, μιλώ, μιλώ. Νομίζω πως μιλάμε όπως άλλες φορές και ξαφνικά ξανάρχεται μπροστά μου η αλήθεια. Γιατί να ζητάμε αυτά πάτες. Ναι. Άλλοτε βλεπόμαστε. Κι αν ξεχνούσαμε τις υποσχέσεις μας και αν χάναμε τα λογικά μας, ένα βλέμμα ήταν αρκετό για να τα κάνει όλα να αλλάξουμε Με αυτό όμως το μηχάνημα, εκείνο που τέλειωσε, τέλειωσε. Όχι. Μην είναι ήσυχος. Δεν αυτοκτονεί κανένα δυο φορέ. Ίσως για να μπορέσω να κοιμηθώ. Ω, δεν ξέρω πώς να αγοράσω περιστροφό. Με φαντάζεσαι να αγοράζω. Μα δεν έχω ούτε τη δύναμη να σου πω ψέματα, αγαπημένο μου. Κι όμως καμιά φορά το ψέμα είναι χρήσιμο. Μα εσύ μου έλεγες ψέματα για να κάνεις το χωρισμό μου λιγότερο δυνηρό. Όχι, δεν είπα πως λες ψέματα. Όχι, είπα αν έλεγε ψέματα και το ξέρα. Να, αν λόγου χάρη δεν ήσουν σπίτι σου και μου έλεγε. Όχι, όχι, αγάπη μου, άκουσε με. Σε πιστεύω. Δεν ήθελα να πω πω δεν σε πιστεύω. Μα γιατί θυμώνει. Η φωνή σου γίνεται κακιά. Όχι, έλεγα μόνο πω πώς... αν μου έλεγε ψέματα από καλοσύνη και το καταλάβαινα. Θα νιώθω ακόμα πιο πολύ στοργή για σένα. Εμπρό, εμπρό, εμπρό. Θέλω κανένα με ξαναπάρει. Θεέ μου, Θεέ μου, να με ξαναπάρει. Θεέ μου, ξα... κάνε να με ξαναπάρει. Κάνε να με ξαναπάρει. Μα διάκοψαν. Ναι, σου είπα πω αν μου λέγε ψέματα από καλοσύνη, θα νιώθω ακόμα πιο μεγάλη στοργή για σένα. Δίχω άλλο. Αγαπούλα μου. Γλυκιά μου αγάπη. Το ξέρω πω πρέπει. Μα είναι φοβερό. Ναι, δεν θα έχω ποτέ το κουράγιο. Έχει κανεί την ψευδέστηση πω βρίσκεται κοντά στον άλλον και ξαφνικά μπαίνει μια ολόκληρη πόλη ανάμεσό μα. Θυμάσαι την Ιβόνη που ρωτούσε πώ περνάει η φωνή μέσα από τόσα πολλά σύρματα. Έχω τώρα το σύρμα τυλιγμένο γύρω στο λαιμό μου. Έχω τη φωνή σου γύρω στο λαιμό μου. Θα έπρεπε να μα διακόψει το κέντρο κατά τύχη. Ω αγάπη μου. Ο αγάπη μου, πώς φαντάζεσαι πώς κάνω μια τέτοια συγχαμένη σκέψη. Όχι, το ξέρω καλά πως για σένα είναι πιο σκληρό από ότι είναι για μένα. Όχι, όχι. Τι. Στη μασαλία; Ακού αγάπη μου. Ακούω. Αφού θα μεθαύριο στη μασαλία, θα ήθελα... Δηλαδή θα ήμουν πιο ευχαριστημένη αν αν δεν μένατε στο ξενοδοχείο που μέναμε συνήθως οι δυο μας. Δεν ε. Γιατί εκείνο που δεν θέλω να φαντάζομαι, εκείνα όλα δε... δεν... Δεν υπάρχουν τώρα ή κι αν υπάρχουν... Ας υπάρχουν σε έναν τόπο πολύ αφηρημένο και ακαθόριστο... Που να μην είναι τόσο οδυνηρός. Που να μην μου θυμίζει. Με νιώθεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, είσαι καλός. Σ' αγαπώ. <laughs> λοιπόν, να πήγα να σου πω μηχανικά Γεια σου, είσαι από το πρωί Αμφιβάλλω Δεν ξέρει κανείς ποτέ Όχι, όχι Όχι, καλύτερα έτσι Έτσι είναι Όχι έτσι να κόψει απότομα Αγάπη μου Όμορφη μου αγάπη, με για νέα Κλείσε τώρα γρήγορα Μην αργείς

Στο μικρό θέατρο του δεύτερου προγράμματος ακούσατε το μονόπρακτο του Ζαν Κοκτώ «Η ανθρώπινη φωνή». Το έργο ερμήνευσε η πρωταγωνίστρια του Εθνικού Θεάτρου, Μέρι Αρώνη. Μουσική επιμέλεια, Μπούλη κυριακάκι Λουκίσα Ρύθμιση ήχου Γρηγόρη Γίγα Ραδιοφωνική σκηνοθεσία Στέλιου Παπαδάκη